Πολλά. Ακούστε τι σας έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για την ομοιοπαθητική σε σχέση με τις καρδιοπάθειες. Mm-hmm. Συνέχεια τι θα έχουμε? Στη συνέχεια θα σας προσκαλέσουμε στην έκθεση οικολογικών προϊόντων. Για να δούμε πόσο οικολογικά είναι τα οικολογικά. Θα χορέψουμε ζούμπα με την Εμιλία. Έως μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλη. Τι άλλο έχουμε? Η Έλενα Τσακούπη θα είναι μαζί μας. Θα έχουμε καλλιτεχνικά νέα φυσικά όπως κάθε εβδομάδα. Και στο τέλος το λιζάκι μας, η Λίζα από το κατάστημα το οποίο έχει την επιμέλεια του στούδιο μας και διαμορφώνει αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα, θα μας πάρει στον κήπο, σε ένα ονειρεμένο κήπο με ωραία έπιπλα, με κεράκια, με όλα εκείνα τα αντικείμενα που θα μας δώσουν την καλοκαιρινή διάθεση που όλοι αναζητούμε. Μείνετε μαζί μας όλα αυτά σήμερα στο Καλή Σας Μέρα. Πρώτος μας καλεσμένος ο Δόκτωρ Γιώργος. Μιλήσουμε για την ομοιοπαθητική σε σχέση με τις καρδιοπάθειες. Λοιπόν, εμείς που θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα, αλλά πριν να κάνουμε μια ανακοίνωση. Ο Σύνδεσμος Στήριξης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, Επαρχίας Λάρνακας, Ηλιαχτίδα Ζωής, σας προσκαλεί στο καθιερωμένο Πανηγύρι Αγάπης που διοργανώνει την 5η-4η Ιουνίου 2015 από τις 7 μετά μεσημβρία στο χώρο του Συνδέσμου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία εις μνήμη του μικρού Άγγελου Θεοφάνους καθώς και άλλων εθελοντών και φίλων του Συνδέσμου. Για περισσότερες πληροφορίες πάρτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 77-77-188. Εμείς τι θα έχουμε μετά? Μετά θα σας προσκαλέσουμε. Θα σας προσκαλέσουμε στην έκθεση οικολογικών προϊόντων. Μάλιστα. Μείνετε μαζί μας. Που θα είναι κάτω από την αιγίδα της κυρίας Λουρουτσάτη. Χορού Φίμης Λάρνακα. Έχουμε έναν... Βλέπετε εσείς ο πρώτος, η πρώτη που θα πάρει θα κερδίσουν αυτό το δωράκι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς πάμε τώρα να σας προσκαλέσουμε σε ένα ενδιαφέρον διαγωνισμό. Έχει σχέση μάλλον με το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Περισσότερα όμως, ας μας πει ο Δημήτρης Μελανθίου. Καλημέρα, Δημήτρη. Περάσουμε τον αριθμό των 400. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να είστε εκεί να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια για το ρεκόρ Guinness. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα. Εμείς θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Μουσικό διάλειμμα. Και θα σε επιστρέψουμε με την Λίζα και θα δείτε ότι ξαφνικά θα αλλάξετε διάθεση και ξαφνικά η καταναλωτική σας αναζήτηση θα βγει στην επιφάνεια και αλίμονο σε αυτούς που δεν κάνουν κομμάτι τις κάρτες τις πιστωτικές. Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο τώρα μετά από αυτά που θα σας δείξουμε. Βεβαίως. Κοιτάξτε τι ωραίο κλουβάκι έχω εδώ. Με το πουλάκι απ' έξω όμως. Επειδή πρέπει να είναι ελεύθερα τα πουλάκια. απ' έξω από το κλουβάκι. Και ωραίο χρώμα, πράσινο. Καλημέρα, καλώς όρισες. Σε ευχαριστώ πολύ. Ωραίο το σκηνικό που μας έχεις δημιουργήσει. Μου άρεσε και πάρα πολύ αυτή η πολυτρόνα έτσι να κάθομαι και να κάνεις εκπομπή από αυτό το σκηνικό. Είναι πολύ ωραίο. Από που γράφει ή πρέπει να ρωτήσουμε και να μας πούνε ότι αυτό είναι... Πρέπει να... Διπλών για να τα έχουμε τα έπιπλα μας, μια και τα επενδύσουμε χρήματα, να τα έχουμε για ένα μεγάλο χρονικό της. Μα τι ωραίο χρώμα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν τα πήγαιναν με το σκούρο το καφέ και το που είναι. Είναι πολύ... Μπορεί να αρέσει όμως και το πορτοκαλί ή όποιο άλλο χρώμα διαλέξει. Έχεις να τα συνδυάσεις. Μπορείτε στη Λεμεσό, περισσότερο για το κατάστημα της Λίζας, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από το τηλεφωνικό μας κέντρο 77-77-1088 και αντιλαμβάνομαι από αυτά τα οποία ακούω ότι γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή. Τηλεφωνείτε όλοι για να κερδίσετε το δώρο μας. Είμαι σίγουρη όμως ότι όταν επισκεφτείτε την Λίζα και με τις συμβουλές που θα σας δώσει, δεν θα θέλετε να πάτε διακοπές με το όμορφο σκηνικό που θα δημιουργήσετε στο σπίτι σας. Λίζα, με ευχαριστώ. 18, δώσ' μου ένα αριθμό. Να πότε ναι. Κύριος είναι ο τυχερός Έλενα Νικολάου. Ελενάκη, είμαι σίγουρη ότι να μόνο το, το κλουβά. Και θα θέλεις και άλλα. Λιζάκη, ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Τελικά θα έχουμε σε πολύ λίγο, θα χορέψουμε. Και θα τραγουδήσουμε. Ο Μάριος Μελετίου θα είναι μαζί μας. Ο Μάριος Μελετίου. Εσύ όμως θα μας πεις ειδησούλες από τον κόσμο της Σομπής και βεβαίως θα διαβάσουμε και γνωμικά. Μην μου πείτε ότι δεν έχουμε χρόνο για τα γνωμικά. Εγώ θέλω γνωμικά. Έχουμε, λένε. Άντε. Ο καθένας κοιτάζοντας αυστηρά τον εαυτό του και με το χέρι στην καρδιά. Αυτό θα πει. Εντάξει, πρέπει να είσαι εργασιομανής ή πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ τη δουλειά σου για να δώσεις περισσότερο. Ακριβώς. Σήμερα, επειδή οι συνθήκες είναι και τέτοιες, που κάνεις ακριβώς τόσα για να μην σε απολύσουν, επειδή αυτό που κάνεις μπορεί και να μην σε αρέσει. Νομίζω ότι εγώ συμφωνώ. Διαφωνώ λίγο με αυτό. Σε αυτές τις περιόδους οικονομικής κρίσης που υπάρχει τόση ανεργία, υπάρχουν και τα αντίθετα αποτελέσματα. Κάποιος να δουλεύει πολλές ώρες και να μην βέβαια όσο πρέπει. Ή για ναι, την ηλικία του να μην... Ναι, αυτό το ρητό. Πάμε στο επόμενο.
Πρέπει να. Τι να κάνει, να στεναχωρηθεί. Εγώ θα ζω έτσι ώστε να του βγάλω ψεύτε. Και να μα παίρνει, ξέρει αυτό, να αποδείξουμε οπωσδήποτε ότι οι άλλοι έχουν. Εμεί να ζούμε όπω μα αρέσει και στου άλλου, αν δεν αρέσουμε, τι να κάνουμε, βρε παιδί μου. Δεν μπορούμε να αρέσουμε στου όλου. Επόμενο γνωμικό. Πάρτε μα τηλέφωνο να μα πει. Μπορεί να γίνεται και λα. Πάμε να... στο επόμενο. Βλέπει για την απλότητα, όσο πιο απλό είσαι, τόσο το καλύτερο. Έχουμε κι άλλα. Έχουμε ακόμα ένα, λέει η παραγωγή, να διαβάσουμε. Mm. Mm-hmm. Ναι. Mm. Ακόμα ένα. Νομίζω το ξαντό σε αυτό το γνωμικό δεν με βοηθάει και πάρα πολύ να συλλάβω το σωστό. Ο καθένα το ερμηνεύει όπω θέλει. Εγώ τότε, ο καθένα α το ερμηνεύσει όπω θέλει. Ελενάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τη πομπή μα.